Αναποδογύρισαν πάγκους. Επιτέθηκαν σε αλλοδαπούς. Απείλησαν. Προπυλάκησαν. Τραυμάτισαν. Τρομοκράτησαν. Πίστεψαν ότι δεν τους σταματά τίποτα και έσπηραν το φόβο σε όλη την Ελλάδα. Βουλευτές, στελέχοι και μέλη της Χρυσής Αυγής σε κάποια επεισόδια φαίνονται ξεκάθαρα, σε κάποια άλλα φέρονται να πρωταγωνιστούν. Μιλάμε για το φάκελο με τα 32 διαφορετικά περιστατικά, τις 32 υποθέσεις που έστειλε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη. Το ποινικό πλουστάσιο της χώρας είναι αρκετά ικανοποιητικό για να μπορέσει να λειτουργήσει και να απαντήσει σε τέτοιου είδους οργανώσεις, όπως απάντησε σε οργανώσεις τύπου 17 Νοέμβρη. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά φαίνεται ήταν η σταγόνα που έκανε το ποτήρι της ανοχής να ξεχυλήσει. Εάν προκύψει ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση, τότε ένα ερώτημα γεννιέται. Είναι δυνατόν να χρηματοδοτεί ο κρατικός προϋπολογισμός ένα κόμμα που πρωταγωνιστεί συνεχώς έκτροπα? Ήδη έλαβε 873.000 ευρώ. Πρόσφατα εγκρίθηκε η καταβολή άλλων 320.000 που ακόμη δεν έχουν εκταμιευθεί, ενώ προβλέπονται άλλα 553.000 ευρώ. Θα δοθούν? Τα απανωτά περιστατικά κατά την άποψη της αστυνομίας συνιστούν διαρκή δράση εγκληματικής οργάνωσης. Δεν χρειάζεται ούτε να εκθέσουμε κόμματα εκτός νομίματος για να ενεργοποιούμε καταστάσεις. Ας εφαρμόσουμε τον ποινικό νόμο και αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν τον ποινικό νόμο να έχουν την ποινική μεταχείριση όπως είχαν και οι τρομοκρατικές οργανώσεις που τόσο καιρό ταλαιπώρησαν την πατρίδα μας. Τώρα η δολοφονία Φίσα και το φαινόμενο του φασισμού στην Ελλάδα κυριαρχεί σήμερα και στον διεθνή τύπο. Με μια ηχηρή παρέμβαση του, οι Financial Times ζητούν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου. Για παροξισμό.